Ως μια πολύ δύσκολη χρονιά χαρακτηρίζεται η φετινή για το ελληνικό κρασί, καθώς καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν. Οι βροχές στην περίοδο της ανθοφορίας που εμπόδισαν το σωστό δέσιμο, ψηλές θερμοκρασίες και υγρασία τον Ιούλιο, χαμηλές θερμοκρασίες και πρώιμες βροχές το Σεπτέμβριο συνέθεσαν το σκηνικό για την πλειονότητα των αμπελουργικών ζωνών της χώρας. Περονόσπορος ο ίδιο, επιβράδυση της ορίμανσης και τριγητό σε χαμηλούς βαθμούς για να αποφευθεί το σάπισμα των σταφυλιών. Ήταν μερικά από τα προβλήματα με τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι οι αμπελουργοί. Εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Σύμφωνα με στοιχεία, μειωμένη η παραγωγή στην περιοχή της Μαρόνιας στη Θράκη, ενώ στη Δράμα η παραγωγή υπολογίζεται ως και 10% χαμηλότερη. Στην περιοχή του Παγκαίου η ποσότητα του ίνου που θα παραχθεί το 2014 είναι 12% λιγότερη σε σχέση με πέρυσι. Στην απονομή η παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 10-15%. Από 30 μέχρι 40% καταγράφεται πτώση παραγωγή στην Άουσα και 15% στην Ελασσόνα. Στη Ραψάνη η παραγωγή κυμάνθηκε 20% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Χωρίς προβλήματα κύλησε ο τριγετός στη Λοκρίδα, ενώ οι στραμματικές αποδόσεις στην περιοχή κυμάνθηκαν στα 500 κιλά στα ορεινά και στα 800 με 1000 κιλά στα παιδινά.